Σήμερα γιορτάζουμε, όπως κάθε χρόνο, εκτός από τα χρόνια του COVID βέβαια, είχαμε πάψει 3 χρόνια, τον Άγιο Ανδρέα τον Τρύπο Τηγανίτη. Τι πάει να πει αυτό? Είναι ένα έθιμο που κρατά από τα βυζαντινά χρόνια και ευχαριστούμε και καλοπιάνουμε τον Άγιο Ανδρέα για να υπάρχουν... να υπάρχει καρποφορία στη γη αυτής της εποχής, που η καρπή αυτής της εποχής είναι το λάδι, το αλεύρι που έρχεται από το καλοκαίρι, το λάδι, το μέλι, το κρασί, τα ρόδια, κάστανα, όλα της εποχής η καρπή, που ο κάθε ένας νοικοκύρης τα φύλαγε και τα μάζευε στην αποθήκη του για να περάσει το χειμώνα. Αυτό πάνω πει ότι θα έπρεπε να έχει καλή σοδιά. Λοιπόν, για να τον τιμήσουμε τον Άγιο Ανδρέα και για να τον γλυκάνουμε, κάνουμε τηγανίτες, λουκουμάδες, κάστανα ψητά, ό,τι έχει σχέση με αυτή την εποχή. Και... Από τα βυζαντινά χρόνια είναι. Είναι ένα θρησκευτικό και λαογραφικό έθιμο μαζί, όπως καταλαβαίνετε. Εάν οι νοικοκυρές δεν κάνουν, γιατί τον λέμε τρυποτηγανίτη, πρέπει να σας πω. Εάν οι νοικοκυρές δεν κάνουν τηγανίτες, ο Άγιος τρυπάει το τηγάνι τους. Και έτσι έμεινε να είναι ο Άγιος Ανδρέας ο τρυποτηγανίτης. Ο τρυποτηγανίτης. Ναι. Αυτό είναι μία δωρεά από την κυρία Θοδωράκη, την Ελπίδα Θοδωράκη, που ήταν πάρα πολλά χρόνια, σχεδόν 40 χρόνια, μέλος του ΔΕΛΤΑ ΣΥΓΜΑ, του Διοικητικού μας Συμβουλίου. Τώρα δεν είναι πια, έχει μεγαλώσει, αλλά μας αγαπά, μας φροντίζει, μας χαρίζει. Λοιπόν, αυτό το 1850, είναι του 1850 περίπου και είναι το νηφικό φόρεμα της αδελφής του καπετάν Μαθιού Μιλονογιάννη. Έχει μια ιδιαιτερότητα αυτό. Δεν είναι απλώς φούστα, έχει περικόρμιο μέσα, σαν τα περικόρμια που φορούσαν οι μινωικές θεές. Και είναι ραμμένο σε αυτή τη φούστα που βλέπετε. Αν ανοίξουμε το γυλαίκο, το κοντόχι δηλαδή, θα το δούμε να βγαίνει το στήθος απ' έξω. Είναι ακριβώς όπως δινόντουσαν οι μινωικές θεές. Και αυτό είναι μια ιδιαίτερη φορεσιά. Μας το χάρισε για να μπει στη συλλογή μας, γιατί έχουμε συλλογή, έχουμε 3 ειδών συλλογές. Έχουμε μία συλλογή με παραδοσιακά, μία συλλογή με αστικά, πάρα πολλά αστικά, ενδύματα, και όχι μόνο ενδύματα, αλλά και στολίδια του σπιτιού και κεντήματα και πάρα πολλά. Και έχουμε και τη συλλογή της Φλωρεντίνης. Με τα μιλιμετρέ χαρτιά της, που είναι 100 ετών, από την αρχή του 1920 περίπου, τα οποία έκανε τα σχέδια και τα έδινε στις υφάντρες που είχε για να υφάνουν, με σχέδιο όμως πια, δηλαδή μετρημένο, όχι ό,τι να είναι. Και νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα και αυτή η συλλογή. Τώρα τελευταία ψηφοποιήσαμε ένα μέρος των συλλογών με χρήματα από το Υπουργείο Πολιτισμού. Ένα μικρό ποσό βέβαια μας δώσανε, δεν μας έφτασε πάρα πολύ, αλλά νομίζω ότι είναι η αρχή και θα συνεχίσουμε.